φτιάξουμε τούρτα. Λοιπόν, θα φτιάξουμε μια τούρτα, ναι, γρήγορη σχετικά. Πολύ ωραία. Θα έλεγα ότι θα είναι το μοντέρνο γλυκό ψυγείο, μητέρα. Δηλαδή. Το γνωστό που φτιάχναμε παλιά. Ναι, δεν έχει μπισκότα, δεν έχει ζελέ. Το γλυκό ψυγείο το κάναμε γιατί ήταν ένα γλυκό το οποίο το φτιάχναμε με υλικά τα οποία έχουμε σπίτι μας. Πολύ ωραίο γλυκό, βέβαια. Και ήταν ένα γλυκό επειδή μου πάρει σε όλους. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τεχνικά είναι ένα κακό γλυκό, μητέρα. Γιατί. Ρε παιδί μου, πώς το λένε. Γλυκό. Ναι, με αυτό μεγαλώσαμε, το ξέρω. Δεν έχει τεχνική, ναι, εννοείς. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Όπως το σκέφτεσαι. Είναι ένα γλυκό το οποίο έχει μέσα ζελέ, κρέμα και μισκότα. Ναι. Και αυτά όλα μαζί δεν μπορούν να συνυπάρξουν στο ψυγείο. Γίνεται ένα αχταρμά, γίνονται όλα ένα. Σε αυτό έχεις δίκιο. Καταλαβαίνεις. Ναι, το κατάλαβα. Αυτό το γλυκό είναι ωραίο μόνο το φας φρέσκο. Θα μου πεις και την άλλη μέρα το πρόγραμμα για την παράλληλη. Αλλά ναι, θα έλεγα είναι το μοντέρνο γλυκό ψυγείου. Κάνε το, μητέρα, να δεις. Είναι τάκα τάκα. Τάκα. Και είναι και νόστιμο. Μονάδα μέτρησης χρόνου. Ναι, τάκα τάκα. Ωραία, πάμε. Υλικά. Λοιπόν. Φραουλίτσες. Φράουλες. Πεντανόστιμες. Αλκοόλ. Μ' αρέσει το ρούμι. Ταιριάζει πολύ με τις φράουλες. Ό,τι πεις εσύ, εγώ επακούω. Ξύσμα από σπεριδοειδή. Θα έλεγα λεμόνι ή λάιμ. Πολύ ωραία. Τι έχω παθεί. Σε μαθιάξαμε. Φτύχτε το φραουλίτσα μου. Φτύξαμε πάλι. Φτύχτε. Ωραία. Λοιπόν, εδώ. Ζάχαρη άχνη. Ζάχαρη άχνη. Λευκή σοκολάτα. Λευκή σοκολάτα. Εδώ. Ωραία. Είναι μια μεμβράνη που έχω για να ξεφορμάρονται γρήγορα οι τούρτες. Μην βάλετε τίποτα. Οκ, ωραία. Είμαι στην πορεία. Και κρέμα γάλακτος. Πολύ ωραία. Ένα τσέρκι και είμαστε μια και χαρά. Κλείσαμε. Λοιπόν, ωραία. Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα κάνοντας την γκανάζ. Δηλαδή, πώς θα κάνουμε την γκανάζ. Έχουμε βάλει στη φωτιά την κατσαρόλα να κάψει. Να ρωτήσω κάτι, γιατί ναι, εμένα τα εγκεφαλικά μου κύτταρα θα καούν. Ναι. Βάσετε θα έχει αυτό. Όχι. Γι' αυτό σου λένε τακατάκα. Α, μάλιστα. Κατάλαβες. Λοιπόν, ωραία. Βάζουμε στη φωτιά ένα μέρος από την κρέμα γάλακτος. Δηλαδή, ας πούμε, έχω δώσει γύρω στα 750 γραμμάρια, νομίζω είναι η συνταγή. Βάζουμε τα 200 ίσα-ίσα. Ένα μέρος από την κρέμα, ώστε να μπορέσουμε να λιώσουμε εδώ μέσα τη ζάχαρη και να λιώσει και η σοκολάτα. Τέλεια. Okay. Βάζουμε τη ζάχαρη μέσα. Δώσε φιλιά στην Αθήνα που μας βλέπουν. Με τη σοκολάτα που μόλις έκλεψα. Μοιράζει. Πολλά φιλιά στην Αθήνα. Σας αγαπάμε τόσο μα τόσο πολύ. Πού πρέπει να στείλω φιλιά πιο συγκεκριμένα? Στους γονείς, στους θείους, στους φίλους, όλους. Γεια σας. Να τον χαίρεστε. Να με χαίρεστε. Λοιπόν, πηγαίνεις μωρέ καθόλου να τους βλέπεις ανθρώπους? Ας τα έχω να πω. Δεν σε έχουν αποκληρώσει ακόμα, σου μιλάνε? Ακόμα όχι. Τα πρόθυρα ακόμα είμαι. Όχι, άστα. Λοιπόν, τέλος πάντων, καταλαβαίνουνε, μωρέ. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, μπορεί να κάνουν κι αλλιώς. Μπορεί να κάνουν κι αλλιώς, άστα. Λοιπόν, βράζει κρέμα, βάζουμε τη ζάχαρη μέσα, λιώνει η ζάχαρη και τέλος κλείνουμε τη φωτιά και βάζουμε τη σοκολάτα. Βάζω. Ναι. Ωραία. Πάμε. Εξαιρετικά. Τέλειο. Ανακατεύουμε καλά να λιώσει η σοκολάτα και πάμε τώρα να ενώσουμε τα υπόλοιπα υλικά όλα μαζί σε ένα σκεύος. Δηλαδή. Ναι. Εγώ μέχρι. Λίγο σοκολάτα. Διαθέσιμο. Θέλω να βάλεις εδώ πέρα το ξύσμα από τα lime που έχω βάλει και το ρούμι. Και το αλκοόλ. Ναι. Κοπλίνει το χεράκι. Ωραία. Ο λόγος που βάζω ρούμι είναι γιατί το ρούμι έχει και ωραίο άρωμα. Ναι, έχουμε όλοι σπίτι μας κερακί και άλλα ποτά, αλλά γενικά το ρούμι. Έχει μία ένταση. Μυρίζει πάρα πολύ. Το βάζω όλο, ναι. Και το μεθύσω το γλυκό. Ωραία. Τέλεια. Ανακατεύουμε καλά στο σκεύος που έχουμε το ρούμι και το λάιμ. Ανακατεύουμε καλά την κατσαρόλα που έχουμε μέσα τη ζάχαρη με τη σοκολάτα. Ναι. Και ένα μέρος κρέμας. Και πάμε τώρα να ενώσουμε όλα μαζί. Α, τελικά είναι πολύ γρήγορο όντως. Σόπα. Δεν το πες για να το πεις. Όχι, ρε. Λοιπόν, τέλεια. Εγώ να πω την αμαρτία μου, βέβαια. Ναι. Είμαι μεγάλη φαν της λευκής σοκολάτας. Ξέρω ότι είναι πολύ πιο γλυκιά από ότι είναι η σοκολάτα, η γνωστή που έχουμε συνηθίσει, γάλακτος. Αλλά μου αρέσει πιο πολύ. Και εμένα μου αρέσει. Βέβαια, ξέρω κόσμο που είναι στον αντίποδα τελείως. Ναι, δεν του αρέσει καθόλου. Έτσι φαίνεται η ηλικία μας. Στα παιδάκια αρέσει η λευκή και η γάλακτος. Όσο μεγαλώνετε εσείς, θα αρέσουν οι πικρές σοκολάτες. Οι 70 κακάο πλάς. Άντε. Εντάξει, λοιπόν. Τι να κάνουμε. Χρειάζεται το μείγμα να παγώσει περίπου μία ώρα στην κατάψυξη. Έχουμε έτοιμο. Εννοείται. Λοιπόν, θέλω να πάει ο Στέλιος, πού είναι ο Στέλιος, ο φίλος μου, και να πάει μέσα στο ψυγείο. Έχουμε τον κάδο του μίξερ και από πάνω ένα τσέρκι με το έτοιμο. Δηλαδή, δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν το περιέγραφες, δεν θα το έβρισκε. Έχει πολλά μέσα, έχει τυριά. Δόξα τω Θεώ, το ψυγείο μας είναι γεμάτο. Κάνα κομμάτι γραβιέρα μεγάλο. Λοιπόν, ωραία. Τι κάνουμε τώρα? Εσύ θα μου. Φέρνουμε κοντά μας το πιάτο, έχουμε ένα τσέρκι τούρτας. Αν δεν έχουμε αυτό εδώ, πολύ λογικό να μην το έχουμε, μπορούμε να βάλουμε απλά
Ένα. Τι θέλει να βάλει εσύ, τίποτα. Αυτό θέλει να σου. Θέλω με αυτό, ρε παιδιά. Θέλω να κάνω μια τούρτα. Τι να πω. Όλε τι νοικοκυρίε έχουν τα πάντα. Πάρτε και ένα τσερκί. Έχουμε κι εγώ έχω ναι. ακόμα. Για καρδούλα, τσισκέι. Κάτω τη καρδούλα. Για να έχω ακόμα κι εγώ, φανταστείτε. Κάτσε να τα ανοίξουμε. Α, αυτό έρχεται εδώ το καλό, το πράγμα έρχεται. Τελείο. Περίμενε, πάω να βοηθήσω το Στέλιο. Είτε με χρειάζεσαι. Πώ σε χρειάζομαι. Δεν με χρειάζεσαι. Περίμενε, Στέλιο, θα τα πάρω σε δύο δόσει γιατί είμαι λίγο επίφοβη. Εγώ και την επίση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κέρδισε τώρα μεγάλο κομμάτι. Πάμε ορίστε. Στην άκρη αυτό εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Στέλιο. Και Στέλιο, ευχαριστώ. Εδώ στο μίξερ έχουμε βάλει την κανάζ η οποία έχει παγώσει μετά από μία ώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Θα χρειαστούμε ένα μίξερ. Αν δεν έχουμε μίξερ σπίτι μας, πολύ λογικό να μην έχουμε, δεν έχουμε μίξερ, μπορούμε να το κάνουμε στο χέρι. Σύρμα, χτύπημα. Γνώστε κινήσεις. Να ρωτήσω κάτι. Φραουλίτσα στην περιπέτεια της κόψης. Γιατί βιάζεσαι. Για να κάνω κάτι κι εγώ τώρα. Να μην κάθομαι πλέον να σε κοιτάω και να σε ματιάζω. Γιατί, μα κοίταζε, μου άρεσε να με κοιτάς. Ναι, μετά μου λες τι σε μου. Κοίταζε, με φτύξαμε, ξανακοίταμε. Εντάξει, παιδί μου. Θα δούμε τι θα κάνω. Λοιπόν. Ωραία. Και πάμε να χτυπήσουμε. Ωραία. Λίγο. Δεν πειράζει, είναι ωραίος ο ήχος. Αν σκεφτείς τι θα δοκιμάσει αργότερα. Αυτό θέλει πολύ ώρα τώρα στο μίξερ. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή εκεί είναι η έτοιμη φάση. Η κατάσταση δηλαδή είναι πανέτοιμη. Στο τέλος. Μάλιστα. Βλέπετε σιγά σιγά αρχίζει και δένει. Τέλεια. Το χτυπάμε σαν να χτυπάμε σαν λυγή. Δεν ξέρω αν μ' ακούτε. Ακούνε. Φυσικά και σε ακούνε. Τι είμαστε, είναι δυνατόν τώρα. Δεν το συζητώ. Ωραία. Ναι, φεύγω. Έλα από εδώ γιατί ενοχλεί τον ήχο και τι να σε κάνω. Γίνονται παρεμβολές. Από τι να κόψει. Πού δεν το κουμπίσει πολύ ώρα. Αλήθεια τώρα. Ναι. Έτοιμη. Σα σαν τυγή. Είναι σαν τυγή. Α. Κάνεις μια. Όχι σαν. Μια σαν τυγή εμπλουτισμένη. Λοιπόν, βγάζουμε. Βάζουμε από κάτω το μίξερ να κάνουμε χώρο. Μπράβο, θέλω να είσαι νοικοκύρης. Να είναι τα πράγματα σωστά τοποθετημένα. Έτοιμο. Βλέπετε, πώς στέκεται. Λοιπόν, αυτή εδώ η σαντιγή, αυτή λέγεται αλλιώς και γκανάζ μοντέ. Δηλαδή, είναι μια διογκωμένη, χτυπημένη κρέμα. Η οποία, για να είναι έτοιμη, πρέπει να σηκώνεται το φουέ και να κάνει μια μικρή μύτη εδώ. Τότε είναι έτοιμη. Άρα το έχουμε πετύχει. Ναι, ακριβώς. Εντάξει. Μπράβο μας. Τέλεια. Πάμε και αυτό στην άκρη. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα τσέρκι για τούρτα. Τώρα, αν δεν έχετε, μπορείτε να το κάνετε και σε ένα μπολ κάπου. Απλά μετά δεν ξεφορμάρετε εύκολα. Ή τα ψάκι. Αλλά και αυτό. Για να κάνετε τούρτα, να ξέρετε, πρέπει να είναι τσέρκι τούρτα. Αλλιώς δεν λέγεται τούρτα, λέγεται. Εντάξει, θα πάρουμε ωραία ένα τσέρκι. Λοιπόν, ναι. Στην αγορά ένα σωρό. Λοιπόν, αυτό εδώ το βάζω εγώ γιατί με βοηθάει να βγάλω το τσέρκι χωρίς να κολλήσει. Αλλιώς με ένα μαχαιράκι ξεφορμάρουμε. Εντάξει. Και γίνει μια χαρά. Λοιπόν, το βάζουμε αυτό εδώ. Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που θα κάνουμε. Θα πετάξουμε τις φράουλες μέσα. Αλήθεια τώρα. Δεν θα τις κόψουμε. Όχι, θα τις βάλουμε. Ναι, ολόκληρες. Να γεμίσουμε τον πάτο. Τέλεια. Ορίστε. Πολύ ωραία. Τις πιέζουμε και λίγο. Πολύ ωραία. Αλήθεια τώρα. Ναι, ρε. Είχα και εγώ την αίσθηση ότι τις κόψουμε εδώ τις φράουλες. Θα κάνουμε τίποτα. Κάτι τις. Θα βάλουμε άλλη μία από εδώ. Βάλε. Δεν θέλω αυτή. Μπορώ να τη φάω εγώ αν θες. Και βάζουμε την κρέμα. Ξέρεις τι άλλο θα μου άρεσε πάρα πολύ και το σκεφτόμουν χθες που έτρωγα όντως φράουλες. Για θες. Εμένα μου αρέσει πολύ ο δυόσμος. Ταιριάζει πάρα πολύ. Αλλά δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να το εντάξει τώρα. Ίσως για ντεκόρ θα μπορούσε μέσα, να δώσει. Και στην κρέμα. Τύψη. Μπορούμε να βράσουμε εκεί που βράσαμε για να λιώσει η ζάχαρη, να βάλουμε μέσα και. Φύλλα δυόσμου. Παιδί μου, φύλλα δυόσμου. Πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, έτσι θα το δοκιμάσω εδώ. Το χέρι από κάτω. Έτοιμο. Στο ψυγείο μέχρι να σφίξει. Πόση ώρα, καμιά ώρα, δύο κοστί. Δεν θέλει πάρα πολλά. Πάμε εδώ. Το λέει για όλους μας εδώ, ναι, να είμαστε, ναι, όλοι. Λοιπόν, καλυμμένοι. Κάτσε να πάρουμε ένα πιάτο. Πού το? Ναι, πάρε ένα όμορφο πιάτο. Πιάτο. Να είμαστε. Εδώ είμαστε. Τέλεια. Λοιπόν. Τέλεια. Ωραία. Βγάζουμε το τσέρκι. Δεν θα έπρεπε να μείνει λίγο εκτός ψυγείου για να βγει πιο εύκολα. Ή δεν έχει καμία σημασία. Όχι, θέλει. Όπως το κάνουμε το cheesecake, ας πούμε, που θέλουμε ένα θερμοκρασία δωματίου για να. Πρέπει να είναι στο ψυγείο για να μπορέσει να σφίξει, ναι, και να κοπεί όμορφα να βγει κομμάτι. Ωραία. Εντάξει, τέλεια. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε. Κόψουμε. Wow.
Εγώ χαίρομαι που έχω στη δικιά μου ζωή, να ξέρεις. Πάντα ήθελα ένα ζαχαροπλάστη στη ζωή μου. Τέλεια. Φανταστικά. Θέλεις να φέρω κάποιο άλλο πιάτο ή είσαι μια χαρά εκεί? Να το. Μα είναι τέλεια. Έργο τέχνης είναι. Μπράβο. Ευχαριστώ. Όχι. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο σου. Τέλεια. Μπράβο σου. Θα δοκιμάσω. Τέλεια. Ωραία. Και γιατί λέω γλυκό ψυγείο, μητέρα? Γιατί έχεις καμιά κρεμούλα, έχεις φράουλες, δεν φοβάσαι μην μπανιάσει κάτι, δεν φοβάσαι μην ξεραθεί. Τίποτα. Τέλειο. Και αρέσει και σε όλους. Δηλαδή είναι κρέμα με φράουλες. Πρέπει να είσαι πολύ παράξενο. Δεν νομίζω τώρα ότι υπάρχει άνθρωπο που δεν του αρέσει ούτε κρέμα ούτε φράουλες. Αποκλείεται. Θα σε να φέρουμε ένα πιατάκι. Θα σου πω κάτι. Εμένα αυτό το alternative στήσιμο πολύ μου αρέσει που έχει βάλει εδώ με το μαχαίρι. Ναι, για να δοκιμάσουμε, ρε παιδί μου. Γιατί δηλαδή σε ένα ωραίο εστιατόριο θα μπορούσε να το δει αυτό? Για να το λες εσύ, ναι. Γιατί ως γνωστόν πάω σε πολλά τέτοια. Θα πάει. Άντε να δοκιμάσουμε. Βρήκαμε. Μην με ταλαιπωρείς. Επίσης θέλω μια μέρα να μου φτιάξει παύλοβα. Παύλοβα, ε. Ναι. Με φράουλες όμως. Okay. Αν μπορώ δηλαδή να σε εμπνεύσω κάπως, θα ήθελα αυτό. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν. Έφερα και τη φώτο ημέρα, σε λίγο θα σου παρουσιάσουμε με πολύ αγάπη. Αυτό τώρα το γλυκό, ρε παιδί μου, δεν θέλει από πάνω το πλάνο, θέλει λίγο στο πλάι, γιατί από πάνω είναι ξερό, είναι άσπρο. Να, λίγο από το πλάι, να σαν λίγο πιο... Θα πούμε στη Δανάη όταν είναι κουρασμένη, ναι, να κάνεις τη δουλειά αυτή. Εντάξει, ναι. Συγγνώμη, Δανάη, η βάση είναι... Που ανακατεύτηκα, ναι. Που ανακατεύτηκα. Εσύ θα δοκιμάσεις. Θα δοκιμάσω, εννοείται θα δοκιμάσω. Πάρε και εσύ ένα κουταλάκι να μιλάς ότι δοκιμάζεις μόνο εμείς τα γλυκά σου. Ναι. Άντε ρε. Ρε θέμω. Ναι, καλό. Καλό, απλό, γρήγορο. Άκου να δεις τώρα. Τέλεια. Η κρέμα είναι τέρμα φράτη, πεντανόστιμη, τόσο όσο γλυκιά. Και σου σκάει και η επίγευση με την οξύτητα της φραουλίτσας. Είναι φοβερή. Μπράβο. Το ρούμι. Έχει κάνει φοβερή δουλειά. Μαζί με το λάιμ. Πω, Θεέ μου, ευχαριστούμε. Σ' αγαπάμε. Και εμείς αγαπάμε εσάς. Α, τα λέμε την Παρασκευή, μην ξεχάσεις. Φιλιά πολλά, όχι. Φιλιά, τα λέμε σε λίγο. Bye bye.